Είμαστε εδώ με την Μένη Κοσματοπούλου, δικηγόρο νομική σύμβουλο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δικημοσχολιάστρια βέβαια, εδώ και χρόνια, και καθώς πάμε για τις εκλογές έχουμε πολλές λεπτομέρειες να σας δώσουμε. Μένη, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές, καθώς και η θητεία είναι μεγαλύτερη, 5 χρόνια, αλλά και πηγαίνοντας προς την κάλπη, ζωντανεύουν οι συζητήσεις και βέβαια το πρώτο που μπαίνει είναι με ποια κριτήρια ψηφίζουν οι πολίτες. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Μένη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται καθώς είμαστε στο τελικό κρίσιμο στάδιο πλέον της προεκλογικής περίοδου. Τι επηρεάζει την προεκλογική συμπεριφορά, την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων και το εκλογικό αποτέλεσμα εν τέλει, παράγοντες θεωρούνται αναμφισβήτητα. Πώς ψηφίζουμε, για ποιους λόγους ψηφίζουμε, παράγοντες αναμφισβήτητα θεωρούνται το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, όπως και η ιδεολογία ενός υποψηφίου. Να πούμε για την ηλικία, η οποία θεωρήθηκε καθοριστικός παράγοντας, υπό την έννοια ότι πάντοτε έχουμε το δίλημα εμπειρία, να ψηφίσουμε κάποιον πιο μεγάλο ηλικιακά, ή νέες ιδέες, έναν πιο νέο άνθρωπο. Ωστόσο, Κατερίνα, διαχρονικά παρατηρούμε ότι στα ψηφοδέλτια δεν συμμετέχουν άνθρωποι νεαρής ηλικίας, και όταν συμμετέχουν είναι καθαρά συμπληρωματικά, προκειμένου να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο. Και υπάρχει πρόβλημα βέβαια και με τη συμμετοχή των γυναικών. Αυτό με την ποσόστοση πρέπει κάποια στιγμή να λήξει, να μην υπάρχει και να κατεβαίνουν σε εκλογές οι γυναίκες που πραγματικά το επιθυμούν και θέλουν να αγωνιστούν βέβαια. Η ποσόστοση κατέληξε να θεωρείται μέχρι και αντισυνταγματική, σύμφωνα με καθηγητές συνταγματικού δικαίου και ειδικά τον κύριο Χρυσόγωνο, διότι απαιτείται να υπάρχει στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, στους υποψηφίους, αλλά δεν απαιτείται τελικά να υπάρχει για το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, ενώ όλα τα χρόνια προσπαθούμε να αποκρούσουμε την νοοτροπία και την ιδέα ότι οι άντρες είναι πιο διεκδικητικοί και δυναμικοί σε ό,τι αφορά τα κοινά, τελικά δεν ισχύει αυτό, γιατί βλέπουμε ότι στην συντριπτική πλειοψηφία οι σύμβουλοι στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια είναι άντρες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι στις δημοτικές, Κατερίνα, εκλογές του 2019, από τους 332 συνολικά δημάρχους στην ελληνική επικράτεια, μόλις 18 ήταν οι εκλεγμένες γυναίκες δήμαρχοι. Και αυτό είναι αυτή η υποεκπροσώπηση των γυναικών. Η υποεκπροσώπησή μας θεωρείται ότι είναι, αποτελεί μια παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ας ευχηθούμε, Μένει, μετά από 5 χρόνια να είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα στο κομμάτι που αφορά τις γυναίκες και κάποια στιγμή η ισότητα να γίνει πράξη βέβαια. Και αυτό έχει κουράσει και γενικότερα ποσόστοση για να κλείσουμε ψηφοδέλτιο κτλ. Οι γυναίκες πρέπει να μπουν μπροστά αγωνιστικά, να διεκδικήσουν, και φωνή έχουν και άποψη έχουν και άποψη για να την τεκμηριώσουν. Πάμε τώρα να δούμε τα βήματα προς τις εκλογές. Τι χρειάζεται να επισημάνουμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε και πώς είναι όλο το διαδικαστικό. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων. Είναι αυτοί που διεξάγουν τις εκλογές την Κυριακή στις 8 και στις 15 Οκτωβρίου. Είναι, είναι δικηγόροι, δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι. Ωστόσο, θεωρείται ότι αυτή τη φορά, όπως και στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές του 2019, πολλοί θα είναι αυτοί που θα υποβάλουν αιτήσεις εξαίρεσης, γιατί θα είναι πολύ δύσκολες οι εκλογές. Πέρα από αυτή τη φορά από την διπλή κάλπη, διπλές εκλογές δημοτικές και περιφερειακές, έχουμε και πάρα πολλά ονόματα υποψηφίων συμβούλων, ειδικά στους δημοτικούς συνδυασμούς. Συνεπώς, όπως συνέβη και το 2019, είναι πολύ πιθανόν να επιστρατευτούν και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών. Τώρα να πούμε. Περιμένω να δω το πρώτο ψηφοδέλτιο. Θα το θα είναι, δηλαδή, ειδικά για το Δήμο Κοζάνης,
με τόσους υποψηφίους, είναι και ο μεγαλύτερος δήμος στη Δυτική Μακεδονία. Στην περιφέρεια είναι εντελώς διαφορετικά, 88 είναι υποψήφοι εκεί, που σημαίνει ότι και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει, αλλά και πολλά τα ψηφοδέλτια, δημοτικές, περιφερειακές. Έτσι είναι, ναι. Είναι αυτό. Είναι φυσικά πάντοτε με υπουργική απόφαση, με ειδική εγκύκλιο, τα ψηφοδέλτια πρέπει να έχουν ειδικές διαστάσεις, όπως και γραμματοσειρές και το υλικό και του. Γιατί πολλά χαρτιού βγαίνουν και άκυρα, μένει και από την εμπειρία σου και το γνωρίζεις πολύ καλά. Για ένα σημαδάκι, για ένα κάτι, έτσι, βγαίνουν έτσι άκυρα ψηφοδέλτια και γι' αυτό γίνεται επανακαταμέτρηση μετά κάποιοι συνδυασμοί ζητάνε. Αυτό ακριβώς. Τώρα, όπως είπες και εσύ στην αρχή, Κατερίνα, μια πολύ σημαντική αλλαγή αυτή τη φορά είναι η πενταετής θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που ήταν τετραετής η θητεία, που θεωρείται ένα πολύ ικανό εύλογο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουν και μεγάλα ακόμη έργα. Και οι δήμαρχοι που θα εκλεγούν και οι περιφερειάρχες. Επίσης, μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι ναι μεν έχουμε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, ωστόσο οι τελικοί δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν θα είναι λιγότεροι. Παράδειγμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας έχουμε σήμερα 37 περιφερειακούς συμβούλους συνολικά, στο επόμενο θα έχουμε 35 στον αριθμό και αυτό είναι αποτέλεσμα της τελικής απογραφής, της πληθυσμιακής συρρήκνωσης, το οποίο συμβαίνει βέβαια σε όλη την ελληνική επικράτεια, ο πληθυσμός έχει μειωθεί. Γι' αυτό έχει και μεγάλο ενδιαφέρον το κομμάτι των περιφερειακών εκλογών, 35 μόνο περιφερειακοί σύμβουλοι, υποψήφιοι πολλοί, 4 περιφερειακές ενότητες, που αν κάνουμε τελικό λογαριασμό, να το πω έτσι απλά, βλέπουμε πόσοι θα εκλεγούν. Να πούμε ότι η τελευταία εγκύκλιος που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Εσωτερικών πριν λίγες μέρες, γιατί δημοσιεύονται συνεχώς εγκύκλοι οι οποίες προσδιορίζουν και καθορίζουν τον τρόπο που θα γίνουν οι εκλογές, αφορά τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Ακριβώς όπως και στις βουλευτικές εθνικές εκλογές, η μετάδοση των αποτελεσμάτων θεωρείται ότι θα είναι ταχεία, γιατί θα γίνει πάλι διαμέσω των τάμπλετ, των ειδικών συσκευών που θα δοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι θα περνάνε και τα αποτελέσματα και κατευθείαν θα μεταδίδονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Θεωρείται λοιπόν, Κατερίνα, ότι πολύ άμεσα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους συνδυασμούς, δύσκολα και αργότερα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των υποψηφίων συμβούλων, γιατί είπαμε ειδικά στους δημοτικούς συνδυασμούς είναι πάρα πολύ. Δηλαδή στο Δήμο Ορδέας που είναι 2 υποψήφοι θα γνωρίζουμε πολύ νωρίς ποιος θα είναι ο Δήμαρχος, όπως και ναι, σε άλλους Δήμους. Και στο Δήμο Κοζάνης που είναι 5 υποψήφοι θα γνωρίζουμε ποιο ποσοστό παίρνει ο κάθε υποψήφιος. Μετά από ένα τρίωρο περίπου θα έχουμε μια σαφή εικόνα. Έτσι θα γίνει και να πούμε ότι βαίνοντας πλέον στο τελευταίο στάδιο της προεκλογικής περίοδου, βλέπουμε ότι ήδη ξεκίνησαν τα εγκαίνια, τα εκλογικά γραφεία των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών. Ανακοινώνονται οι υποψήφοι. Θέλουμε και να τους δούμε και να τους ακούσουμε τις απόψεις τους και ήδη κάποιοι έχουν ξεχωρίσει. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος που διανύουμε μένει. Άλλωστε έχουμε και πολλά και να συζητήσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά θα δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Μένη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.